Μετανιωμένος μετά το παρολίγον ολοκαύτωμα που προκάλεσε σε κομμωτήριο στο Ηράκλειο και την πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται, εμφανίστηκε σήμερα ο 36χρονος εμπριστής ενώπιον της ανακρίτριας. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ομολόγησε ότι ο ίδιος τοποθέτησε τα γκαζάκια και το έφλεκτο υγρό στην είσοδο του κομμωτηρίου, βάζοντας φωτιά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που είχε εξασφαλίσει η Κρήτη TV. Ομολόγησε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, αναγνώρισε τη βαρύτητά τους. Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ότι πρέπει να προφυλακιστεί και κρατείται. Όπως εξηγεί ο κύριος Γερονιμάκης, ο 36χρονος θόλωσε πιστεύοντας ότι η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου, στο οποίο εργαζόταν η ενδιαστάσει σύζυγός του, την είχε προτρέψει να τον εγκαταλείψει, ενώ επικαλείται και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες τον είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα της αυτοκτονίας τον περασμένο Ιούνιο. Θα αποτελέσει σίγουρα αντικείμενο έρευνας του δικαστηρίου, δεδομένου ότι υπάρχει και κάποιο ψυχιατρικό, να το πούμε έτσι, υπόβαθρο. Ο ίδιος παρόλα αυτά, πέρα από το ότι αναγνώρισε το ότι τις πράξεις τις οποίες θέλεσε, ανέλαβε την πρωτοβουλία προκειμένου ακριβώς να επανορθώσει υλικά τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε. Ο κατηγορούμενος δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε, όμως υπό το πρίσμα της βαρύτατης ποινικής δίωξης που έχει ασκηθεί σε βάρος του για εμπρισμό, έκρηξη αλλά και τον κίνδυνο που προκάλεσε για τη ζωή των ενίκων της πολυκατοικίας που τυλίχθηκε στις Φλόγες, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν την προφυλάκησή του, δείχνοντας τον 36χρονο το δρόμο για τη φυλακή.